Σήμερα έχω την χαρά να βρίσκομαι στην αντιπεριφέρεια μαζί με την κυρία Πατουλίδα και συναντώ όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και της αποκεντρωμένης αλλά και της περιφέρειας. Ο λόγος είναι ότι αποφάσισε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, εκτός του να δέχεται τα προβλήματα μέσα από τους φορείς και μέσα από τους κεντρικούς υπηρεσιακούς παράγοντες, να δει τα προβλήματα της περιφέρειας και τα προβλήματα που απασχολούν την γεωργία, αλληλεία και την ετροφία μέσα από τα μάτια των δικών μας υπαλλήλων, των υπαλλήλων οι οποίοι βρίσκονται στην περιφέρεια. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε εδώ και αρκετό καιρό. Έχουμε επισκεφθεί όλη την Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί όλη την Ανατολική Μακεδονία και Τράκη. Χθες ήμουνα στην Χαλκιδική, σήμερα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Έχω δει το Κυλκής και αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί. Οφείλω να πω ότι είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη συνάντηση, γιατί είναι συνάντηση εργασίας. Δεν είναι συνάντηση ούτε δημοσιογραφική, ούτε τηλεοπτική. Είναι μια συνάντηση στην οποία συζητιώνται τα προβλήματα σε βάθος, βρίσκονται λύσεις ή προγραμματίζονται λύσεις σε ένα βάθος χρόνου. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι και στη σημερινή συνάντηση θα έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση και θα προωθήσουν κάποια ζητήματα τα οποία απασχολούν και τη Θεσσαλονίκη, αλλά γενικότερα και την Βόρεια Ελλάδα και την Κεντρική Μακεδονία. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το θέμα των βοσκοτόπων, το οποίο τίθεται γιατί το μεγάλο ζωικό κεφάλαιο που υπάρχει στην Κεντρική Μακεδονία ουσιαστικά δεν καλύπτεται από τους βοσκοτόπους όπως υπάρχουν. Υπάρχουν όμως λύσεις και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής αυτής δεν θα διηγηθούν. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι η οργανωμένη μυδοκαλλιέργεια πια, όχι λαθρέα και αρπακτή. Και σε αυτό το ζήτημα επίσης θα σταθούμε κοντά και θα βρούμε λύση, γιατί χαίρομαι που η αντιπεριφέρεια ήδη έχει κάνει προτάσεις και προτάσεις αυτές εγώ τις βρίσκω πάρα πολύ λογικές. Κοντολογής. Αυτό είναι το πλαίσιο, αυτό είναι το οργανόγραμμα το οποίο επιχειρούμε για σήμερα και στην πορεία θα δούμε. Αποζημιώσετε βαθμούς τους αγρότες, Υπουργέ. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Υπήρχαν κάποια προβλήματα με το θέμα των επιλογών προς ποια κατεύθυνση θα δώσουμε σε πρώτη φάση και σε ποια δεύτερη. Αυτό έχει λήξει. Και τώρα πια, μέχρι το τέλος περίπου του Ιουλίου, ό,τι χρωστάνε από αποζημιώσεις θα τις έχουμε δώσει. Και για τα αγροπεριβαντολογικά. Αυτά καθυστερήσαν γιατί δεν είχαμε ακόμα τις βάσεις από την εταιρεία η οποία είχε αναλάβει να τις κάνει, στον ΟΠΚΕΠΕ, και ήταν η EuroPublic. Μας τα παρέδωσε και τώρα δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε οι αυτόχθονες φυλές, η νητρορύπη και η βιολογική γεωργία και την εκτενοτροφία θα πληρωθούν. Οι αποζημιώσεις επηρεάζονται από τη συμφωνία με τους δανειστές και ένα σχόλιο γι' αυτό σαν μέλος της κυβέρνησης, αν είμαστε κοντά ή μακριά. Αυτά τα οποία έχουμε να δώσουμε εμείς προς τον αγροτικό κόσμο δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι έχουν να κάνουν με τη συμφωνία. Είναι χρήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά απλώς πρέπει να δοθούν με την σωστή διαδικασία, γιατί η χώρα τρώει πρόστιμο. Οφείλω να σας πω, από την κακή χρήση ή την κακή μοιρασιά των βοσκοτόπων του 2009, 2010 και 2011, ήδη η χώρα χρεώθηκε με έναν καταλογισμό 322 εκατομμύρια. Η δόση που πρόκειται να δώσουμε στο Δούνο του είναι 304 εκατομμύρια. Ήδη αυτή τη στιγμή, καλωσορίζω και τον Περιφερειάρχη. Τι κάνεις? Είστε καλά? Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, η χώρα δεν αντέχει άλλα πρόστιμα. Το να δώσω σε κάποιον για να είμαι αρεστός και η χώρα μετά να φάει πρόστιμα, δεν έχει νόημα. Σας λέω, και περιμένω τώρα τα πρόστιμα που θα μου έρθουν από τις τεχνικές λύσεις που δόθηκαν στους βοσκοτόπους το 12, 13, 14. Εμείς αποφασίσαμε σαν Υπουργείο από το 2015 μέχρι το 2020 να μην φάει η χώρα πρόστιμα. Σε καμία περίπτωση. Διότι τα πρόστιμα τα πληρώνει όλος ο ελληνικός λαός. Μπορεί να τα υποφελούνται κάποιοι προσωρινά,
αλλά μετά τα πληρώνει όλος ο ελληνικός λαός. Όσο δε για τη συμφωνία, είμαι αισιόδοξος ότι μέχρι τις 10 Ιουνίου θα υπάρχει λύση. Μια λύση η οποία φυσικά θα είναι με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Όχι σε κόκκινες γραμμές, αλλά αμοιβαίες υποχωρήσεις θα υπάρχουν.